τώρα και με τις διευρυντικές. Μας, έτσι. Να δούμε τι έγινε με τις διευρυντικές. Σε καλό κλίμα, ήτανε... λένε. Άσε με ρε Γιώργο, σε καλό κλίμα. Τέσσερις ώρες έτσι δεν τα ακούω και σαν δελτία. Τι σε καλό κλίμα, όταν ο άλλος είναι προκλητικός, λίγο πριν ξεκινήσει. Με την Νόταμ. Έτσι, με την Νόταμ. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τι άλλο πρέπει όχι να κάνουμε. Δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας έλεγαν. Βέβαια, δεν τους φέραμε να τους μαστιγώσουμε. Βέβαια, και σοκολατάκι τους δώσαμε και καφέ τους δώσαμε και νερό τους είδαμε, τους δώσαμε και σε καλό ξενοδοχείο τους πήγαμε. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι. Έτσι. Το αποτέλεσμα. Να δούμε την άποψη του κ. Καλεντερίδη και μετά θα πάμε και στον κύριο Συρίγο. Είπα, τώρα πια με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων. Είδατε, αλλάξαμε τον τίτλο από κάτω. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα Σάβα. Καλημέρα και από μένα. Καλή Σαρακοστή σε όλους εύχομαι. Πώς πήγε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να στέκει στα λογικά του και να πιστεύει ότι οι διερευνητικές επαφές θα οδηγήσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα την Ελλάδα. Αυτή είναι μια διαδικασία, κύριε Παπαδάκη, που ξεκίνησε το 2002, τότε που η Τουρκία, ο Ερντογάν δηλαδή, είχε βάλει λιτούς και δεμένους, είχε θέσει πρώτη προτεραιότητα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χρησιμοποιώντας η Ελλάδα τη θέση που είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διά των διερευνητικών επαφών, είχε ως στόχο να εφελκύσει την Τουρκία και να την φέρει στη Χάγη, για παράδειγμα, ή να δεχθεί μια λογική και με βάση το διεθνές δίκαιο οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία από το 2010, κυρίως από το 2016 μετά το πραξικόπημα, έχει γράψει στα παλιά της υποδήματα οθωμανικά στη Βάνια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα αυτό που επιδιώκει με τις διερευνητικές είναι αφενός μεν να αποφύγει τις κυρώσεις που τις απέφυγε. Μάλιστα. Αφετέρου να εμπλουτίσει την θετική ατζέντα, κάτι που καταγράφηκε και μας το είπε και ο Ερντογάν χθες και ο Τσαβούσογλου στο κείμενο συμπερασμάτων του Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει θα επιδιώξουμε θετική ατζέντα. Και εμείς τι κάνουμε τώρα, εμείς όμως από την άλλη πλευρά, κάναμε την ανάγκη υποχρέωση και συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στη χώρα μας. Αυτή είναι, δηλαδή, αυτό είναι το σκεπτικό σας. Ακούστε, χθες εξ όσων πληροφορούμε έθεσαν θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών. Αυτό το θέμα, κύριε Παπαδάκη, μια φορά που θα είμαι στο στούντιο θα μου δώσετε 5 λεπτά, όχι παραπάνω, να το αναλύσω για να το παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές σας. Αυτό είναι σχέτη παραφροσύνη. Η Τουρκία κρατάει απέναντι αποτυχίο τον μεγαλύτερο στόλο αποβατικών σκαφών στον κόσμο. Στον κόσμο. Και έχει ως στόχο με αυτόν τον στόλο να καταλάβει ελληνικά νησιά. Και χθες, σήμερα είδα τη Γενή Σαφάκ, οι Τούρκοι παραπονούνται διότι 40-50 στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων έκαναν άσκηση με πειρά στοιχείο. Δηλαδή, έθεσαν λοιπόν χθες θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών. Γιατί? Για να τα καταλάβουν χωρίς να πέσει μια τουφεκιά. Πώς είναι δυνατόν να δέχεται η Ελλάδα τέτοιες αθλειότητες από πλευράς της Τουρκίας και γιατί η Ελλάδα δεν καταγγέλει το ζήτημα αυτό της απειλής εναντίον των ελληνικών νησιών στο ΝΑΤΟ. Με στοιχεία που έχει, απόρριτα ή όχι, και υπάρχουν και τα δυο, γιατί δεν καταθέτει ένα φάκελο στο ΝΑΤΟ ούτως ώστε να θωρακίσουμε την πατρίδα μας απέναντι σε αυτή την αθλειότητα, να ζητάει δηλαδή για να ακούσουμε και τον κύριο Συρίγο. Και να μην Συρίγο πηγαίνουν τα πολεμικά που μας πλοία στο Καστελόριζο, στη Ρόδο ή στην Χίο ή και στην Μυτιλίνη. Κύριε Συρίγο. Λοιπόν, στο ερώτημα εμείς τι κάνουμε. Ως προς το τι περιμένουμε από τις διερευνητικές, όντως δεν περιμένουμε. Έχουμε μικρό σακούλι. Ή και καθόλου σακούλι ίσως. Τι περιμένουμε, τι κάνουμε εμείς. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι επανεξοπλιζόμαστε ύστερα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 11 ετών, όπου ουσιαστικά όχι μόνο δεν είχαμε πάρει κανένα καινούριο όπλο, αλλά πολλά από τα οπλικά συστήματα τα οποία είχαμε σάπιζαν χωρίς καμία επισκευή, χωρίς καμία συντήρηση, τίποτα. Το δεύτερο είναι ότι παίρνουμε καινούργια όπλα. Το τρίτο είναι ότι παίζουμε σε συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 10 χρόνια περίπου. Αλλά τώρα παίρνει μια άλλη δυναμική πλέον. Υπενθυμίζω ότι εδώ και λίγο καιρό έχουμε μια συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δεν έχουμε υπογράψει από τότε που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ το 1952. Δεν έχουμε ξαναυπογράψει τέτοιου είδους αμυντική συμφωνία με άλλη χώρα. Και έχουμε και κινούμαστε σε επίπεδο της ευρύτερης περιοχής οδηγώντας, καθοδηγώντας, οδηγώντας, συμμετέχοντας σε μια συμμαχία η οποία έχει χαρακτήρα
που είναι αντίθετο στα μεγαλοθυμανικά σχέδια της Τουρκίας. Κύριε Συρίγο, δεν μας ενδιαφέρει όμως και τι εντύπωση δημιουργείται στους Ευρωπαίους εταίρους μας και ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι με πολύ μεγάλη θέρμη υποστήριξαν τις διερευνητικές, λέγοντας ότι να, οι άνθρωποι συζητάνε πολιτισμένα. Άρα, όταν εμείς μαζευτούμε στις 25 του μηνός, στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα βάλουμε θέμα ακυρώσεων από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι πολιτισμένα και σε καλό κλίμα, όπως είπες και εσύ Γιώργο μου, κατάλαβες. Γιατί έτσι θα πει και η Μέρκελ. Σε πολύ καλό κλίμα συζητάνε οι άνθρωποι. Και εσείς μας λέτε να επιβληθούν κυρώσεις. Μήπως λοιπόν κερδίζουν τις εντυπώσεις αυτοί για κάποιες διερευνητικές που δεν έχουμε να περιμένουμε και πολλά πράγματα εμείς και με την τουρκική προκλητικότητα να συνεχίζεται. Κύριε Παπαδάκη, καλό είναι να έχουμε κατά νου και τις ισορροπίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή τρεις χώρες, η ισχυρότερη από όλες η Γερμανία, η ισχυρότερη ευρωπαϊκή χώρα η Γερμανία και δύο πολύ ισχυρές χώρες, η Ιταλία και η Ισπανία, αντιτίθενται εντελώς στο ενδεχόμενο κυρώσεων. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή από τον Οκτώβριο και μετά, από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά, βλέπουμε πώς εξυφαίνεται όλη αυτή η λογική της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Έχοντας επενδύσει όμως τις διερευνητικές αυτοί. Λένε συζητάτε. Και από τη στιγμή που συζητάτε, αποκλείεται το ενδεχόμενο των κυρώσεων. Η Γερμανία το λέει αυτό το πράγμα. Η Γερμανία. Θεωρώ, ναι, η Γερμανία. Οι άλλες δύο χώρες το βλέπουν κυρίως οικονομικά. Η Γερμανία το βλέπει και πολιτικά αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω το πιο σημαντικό στην επερχόμενη σύνοδο είναι το οποίο περιγράφει τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Από το 2005 οι ευρωτουρκικές σχέσεις υποτίθεται ακολουθούσαν μια γραμμική πορεία. Λέει ο κύριος Καλετερίδης ορθώς ότι τότε ο Ερντογάν ήθελε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγώνουν από το 2008 τα διάφορα ευρωπαϊκά κεφάλαια, αλλά θεωρητικώς η Τουρκία εξακολουθεί να είναι υποψήφια χώρα. Για πρώτη φορά με την έκθεση Μπορέλ περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το πραγματικό μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων, διότι κανένα στην Ευρώπη και νομίζω ότι και στην Τουρκία πιστεύει ότι η Τουρκία μπορεί να γίνει μέλος της Ευρώπης. Βέβαια ο Μπορέλ επένεσε την Τουρκία για τη στάση της στο προσφυγικό και λέει ότι έχει βάλει μυαλό και πρέπει να την ευχαριστήσουμε για τη στάση της. Ο κύριος Μπόρελ, προχθεσινές δηλώσεις. Ελέγχεται για πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ελέγχεται για πάρα πολλά πράγματα. Ελέγχεται για τη στάση του όταν πήγε στην Τουρκία πριν από λίγο καιρό. Σωστά. Ελέγχεται για αυτά που είχε πει εκτός μικροφώνου και ακούστηκαν. Είναι ένας Ισπανός επίτροπος. Ναι, ο οποίος επηρεάζεται από την προκλητική. Κύριε Καλετερίδη. Λοιπόν, καλά, τα δικαιολογήσατε εσείς απέναντι ρωτώντας τον κύριο Συρίγο, τι να πω εγώ. Να πω ότι η Τουρκία αντί να πληρώσει το μάρμαρο θα επιβραβευθεί. Έχω πει και στο παρελθόν ότι όταν κάποιος ακολουθεί πολιτική όπως η Τουρκία απέναντι σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει η μέθοδος του μαστίγιου και του καρότου. Εμείς εγκαταλείψαμε το μαστίγιο και είμαστε όλο καρότο, καρότο, καρότο. Δηλαδή, τι περιμένει η Τουρκία στις 25 Μαρτίου. Μια σημαδιακή μέρα για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Περιμένει να δώσουν καινούρια κεφάλαια για το προσφυγικό. Η έπαινη δεν είναι μόνο από τον Μπορέλ. Είδα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλες χώρες συμμάχους. Να δώσουν καινούργια κεφάλαια στην Τουρκία για το προσφυγικό, να την επιβραβεύσουν για την περσινή απόπειρα εισβολής που έκανε δηλαδή εναντίον της Ελλάδας. Να της δώσουν την απελευθέρωση της βίζας. Άλλο ένα μεγάλο ζητούμενο για την Τουρκία. Και να επικαιροποιήσουν την Τελωνιακή Ένωση, εννοώντας να την επεκτείνουν. Άλλο ένα τεράστιο δώρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ερωτώ, γιατί δεχθήκαμε τις διερευνητικές, χωρίς τουλάχιστον να απαιτήσουμε, ναι, διερευνητικές για να εξυπηρετηθεί και η Τουρκία, αφού το θέλουν κάποιοι, αλλά να ακυρωθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο και να ακυρωθεί και το δόγμα της καλύτερης πατρίδας και να μην ξαναστείλει η Τουρκία ερευνητικό σκάφος όπως έκανε με το Τσεσμέ. Τώρα στην ουσία έκανε όλα αυτά. Και την επιβραβεύουμε, κύριε Παπαδάκη, δίνοντάς της καινούργια κεφάλαια για το προσφυγικό, για τη στάση που τηρεί και μας στέλνει κάθε μέρα αλλοδαπούς στην Ελλάδα με παράνομο τρόπο και ίσως να πάρει και κάτι για το θέμα της βίζας και της Ελλάδας. Δύο κουβέντες από τον κύριο Συρίγο και να ολοκληρώσουμε, αν και το θέμα θα παραμείνει ανοιχτό. Κύριε Συρίγο. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι ανοιχτό. Σε σχέση με αυτά που ο κύριος Καλεντερίδης. Για το Τσεσμέ ήταν όρος να σταματήσει. Τώρα, ακούω προσεκτικά την πρότασή του η Τουρκία να καταγγείλει το τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
Δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην περίοδο 81-87, στην οποία δεν υπήρχε επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Θέλουμε να μιλάνε τα δύο μέρη. Δεν θέλουμε να αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις, αλλά θέλουμε να μιλάμε για να δούμε τι γίνεται, εφόσον βέβαια τηρούνται κάποια βασικά θέματα, π.χ. το ΤΣΕΣΜΕ. Θέλουμε επίσης, και αυτό, και θα μείνω μόνο σε αυτό, θέλουμε χρόνο μπροστά μας. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο τα τελευταία 11 χρόνια, σε πολλά επίπεδα, κυρίως στο στρατιωτικό τομέα. Θέλουμε χρόνο μπροστά μας. Και παράλληλα τρέχουμε εκεί που μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Στις συμμαχίες με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καλεντερίδη και τον κύριο Συρίγο. Κύριε Παπαδάκη. Μια κουβέντα, κύριε Συρίγο. Ναι, 30 δευτερόλεπτα. Συμφωνώ ότι αν χρησιμοποιούμε τις ερευνητικές για να κερδίσουμε χρόνο και να εξοπλιστεί η πατρίδα μας, συμφωνώ ότι αυτός είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο έπρεπε να τις δεχθούμε.